Φίλες και φίλοι, η Λάρισα έκανε άλλη μια μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ισοφάρισε τη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος σε 2-2. Ένα αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως έκανε αίσθηση για ακόμη μια φορά στην μπασκετική Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Θοδωρή Ριζούλη, τον οποίο βεβαίως καλησπερίζουμε, αλλά πρέπει να συγχαρούμε κιόλας γιατί φαίνεται τελικά ότι το ταβάνι ήταν πολύ ψηλό, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ναι. Εμείς όταν περάσαμε μετά τον Κολοσσό είπαμε ότι σεβόμαστε τον Παναθηναϊκό, δεν το φοβόμαστε, θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε και όπως είδατε πάμε μέχρι στιγμής καλά. Τι μόνο καλά, πολύ καλά. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει τίποτα, σίγουρα πάλι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, έχει την έδρα. Εμείς θα πάμε να παίξουμε ακόμα ένα μάτς έτσι όπως ξέρουμε να παίζουμε και αν είναι αρκετό να περάσουμε. Έχει ήδη βγει κερδισμένη πιστεύω η ομάδα πάντως από όλη αυτή τη διαδικασία σε όλα τα επίπεδα, έχει κερδίσει την εκτίμηση του μπασκετικού κοινού όλης της χώρας και κυρίως έχει κερδίσει και το κοινό της μέσα στη Λάρισα, μέσα στην πόλη. Σίγουρα τα τελευταία τρία μάτια, τα δύο με τον Παναθηναϊκό και με τον Κολοσσό έδειξε ότι άρχισε σιγά σιγά να ζεσταίνεται το κοινό και να είναι κοντά στην ομάδα και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για το μέλλον, για καλύτερα πράγματα. Μας έλειψε ο κόσμος, δεν είχαμε, αλήθεια είναι αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν η ομάδα στην Α1. Αλλά φέτος με τις επιτυχίες, εντάξει, άνοιξε όρεξη. Έτσι είναι ο κόσμος, ζεσταίνει με τις επιτυχίες ναι. Ήρθαν. Και ελπίζω να μείνουν. Σωστό. Με το χέρι στην καρδιά, παίζουμε με τον Παναθηναϊκό ημιτελικό. Λέτε εσείς από μέσα σας, εντάξει, πάμε για δύο καλές εμφανίσεις, ας πούμε, και ό,τι γίνει. Ή πιστεύατε ότι μπορεί η ομάδα να κάνει κάτι παραπάνω, όπως τελικά και έκανε? Όχι, την πιστεύω την ομάδα. Δεν παρατούσε κανένα παιχνίδι, οποιονδήποτε αντίπαλο. Όντως. Ξεχνάτε και τον Κολοσσό χάναμε 8 πόντους, νομίζω, να ναι. Πριν το τέλος. Και έχει δείξει δείγματα η ομάδα ότι δεν παρατάει τίποτα, ούτε παιχνίδια, ούτε βλέπει αντιπάλους, τίποτα φέτος. Όχι από την αρχή, βέβαια, έτσι από την ώρα που έγιναν κάποιες αλλαγές με το Φώτη Τακιανό, με το τεχνικό επιτελείο, ναι. Τους παίκτες που ήταν. Και όταν βρήκε ένα ρυθμό, μετά νομίζω σε κανένα παιχνίδι δεν παράτησε. Δεν το παράτησε. Έτσι, αυτό είναι πραγματικότητα και βεβαίως αυτό δείχνει. Από εκείνο το σημείο και μετά από τον Απόλλων Πάτρας, δηλαδή που άρεσε η ομάδα να παίζει καλά, ναι. Δεν παράτησε κανένα παιχνίδι. Κάναμε τη δεύτερη νίκη. Έτσι είναι, Πρόεδρε. Τώρα το θέμα είναι ότι η χθεσινή αναμέτρηση είχε βεβαίως έτσι πάλι άγρια ομορφιά. Ήταν ωραίο το παιχνίδι, γεμάτο το γήπεδο. Ναι. Προκάλεσε βέβαια και μια ένταση από την πλευρά του Παναθηναϊκού με διαιτησίες κτλ. Ναι. Έχω την εντύπωση τώρα βέβαια ότι να φτάσει ο Παναθηναϊκός να διαμαρτύρεται για διαιτησία είναι λίγο. Δεν ξέρω, οξύμορο στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι, εντάξει, είναι κακό μια τέτοια μεγάλη ομάδα που ξέρετε, το γνωρίζετε καλά ότι και εγώ είμαι υποστηριχτής της, να διαμαρτύρεται εναντίον της Λάρισας για την ετησία που νομίζω δεν έχει δίκιο, εντάξει, να έχει δίκιο να πεις εντάξει. Μα και δύο φάσεις, και δύο φάσεις να έγιναν, ναι. Έπαιξε καλά και κερδίσαμε, δεν νομίζω ότι είχε κάποια εξωτερική βοήθεια από κάτι. Και όπως λένε και τη ζέστη που λένε, εντάξει, ζέστη είχαν και οι δικοί μας οι παίκτες, δεν ζέστη ήταν το Παναθηναϊκού. Ναι. Όχι, δεν ήταν καλή συνθήκη, συμφωνώ, αλλά και για τις δύο ομάδες δεν έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα αυτό. Νομίζω. Δεν είχε ενσωματωμένο air condition ο Ζάρα στη φανέλα του. Ναι, ούτε ο Κρουμπάλι. Για να τα βάζουνε. Λοιπόν, και εκεί μετά υπήρξε κάποια ένταση νεύρα εκεί, σας είδαμε και εσάς εκεί να προσπαθεί να τους χωρίσετε. Φαίνεται ότι. Ανέβηκε η θερμοκρασία πολύ μετά το τέλος του αγώνα. Ναι, κοιτάξτε, εκεί πέρα έγινε ένα επεισόδιο, πήγαν να ορμήξουν λίγο στον Καράβιλα, ναι. Χωρίς λόγο, ναι. Ο Νέντοβιτς, ο Κασιλάκης, εγώ βγήκα να τους χωρίσω, απλά να τους χωρίσω, τίποτα άλλο. Ξεχώρισα να μην αρπαχτούν τον Νέντοβιτς, τον έβγαλε τον έξυπνοξα λίγο πιο πέρα, το ίδιο και τον Κασιλάκη. Ναι. Και στο τέλος έτρεξε ο κύριος Βόβορας και αυτός με πολύ φόρα. Να πάει και αυτός εκεί προς το μέρος του παίκτη, εγώ ήθελα να τον προστατεύσω και απλώς την έδωσα για να μην δημιουργηθεί επεισόδιο. Δεν πήγα επιθετικά, πήγα με την... Ναι, σας είδαμε, ναι. Προς τον κύριο Βόβορα δηλαδή, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, απλά τον είδα ότι ήταν πολύ ταμένη ατμόσφαιρα και έχει πολλά νεύρα, απλώς για να μην γίνει επεισόδιο. Για να σταματήσω το επεισόδιο, δεν έκανα κάποιο επεισόδιο εγώ με το... Ναι. Μετά βρέθηκε άκρη, τα βρήκατε, μιλήσατε. Δεν έχω κάτι μαζί. Ναι, σίγουρα. Απλά δεν ήθελα να δημιουργηθεί κάτι το οποίο... Πίσω του μετανιώναμε μετά, αλλά θα ήταν πλέον αργά, χειρότερο. Σωστά. Μετά μιλήσατε, τα βρήκατε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού? Όχι, δεν τον είδα, γιατί έφυγαν στα αποδυτήρια, υπήρχε μια ένταση. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι... Ήταν εκνευρισμένη. Θα υπάρχει κάποια συνέχεια, ήταν μια ένταση στιγμής. Ναι. Τώρα, πέμπτο παιχνίδι, Τετάρτη. Εντάξει, είπαμε, η ομάδα
Θα παλέψει, θα το κυνηγήσει. Θα παλέψει, ναι. Όπως κάνει σε όλα τα μάτια, έτσι θα πάμε. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Έχει την έδρα, είναι πιο μεγάλη ομάδα από εμάς. Αλλά εμείς θα το παλέψουμε. Και ό,τι βγει, εντάξει, η ομάδα, είπαμε, είναι έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνει, κερδισμένη φέτος, έχει φτάσει στον ταβάνι. Ναι. Τώρα, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, λένε. Προφανώς και από τώρα πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, έχοντας βέβαια την ομάδα να παίζει ήδη στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος 2-2 με τον Παναθηναϊκό και μετά μεγάλο ή μικρό τελικό. Έχει δηλαδή ακόμη μάτς. Τι σκέφτεστε όμως για τη νέα χρονιά? Πρέπει σιγά σιγά να κάτι να γίνει. Ναι. Με την αδειοδότηση, καταρχήν, τι έγινε με την αδειοδότηση, τι θα γίνει που γράψαν? Εμείς έχουμε πάρει μια μικρή παράταση γιατί είχαμε και θέμα με τα λεφτά του στοιχήματος. Ναι. Το οποίο θα το καλύψουμε στο επόμενο δεκαήμερο, νικητική επιστολή. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο που να μας λείπει. Φορολογική και ασφαλιστική δηλαδή. Με τη βγάλα φορολογική, τέτοια τα έχουμε όλα. Ναι. Μόνο η νικητική επιστολή τις επόμενες μέρες θα βγει. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Μάλιστα. Ξέρετε, όλες οι ομάδες όλες πόνισαν από αυτό τα χρήματα που ήταν να μας δώσουν. Έτσι. Μας τα είχαν υποσχεθεί και τα είχαμε λογισμένα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια ότι έχει πονέσει όλες τις ομάδες, έχει ενοχλήσει. Έχει πονέσει όλοι, όχι οι Λάρισα, αλλά όλες οι ομάδες αυτού του κατηγορία, σαν τη Λάρισα, σαν τον Άρη, σαν τον Ηρακλή, τέλος πάντων. Τακιανός τώρα, Τακιανός του χρόνου, ποιος θα τον πρωτοπάρει τον Τακιανό? Όποιος είναι καλύτερος. Να σας πω, θα δούμε. Θα μιλήσουμε και αν τα βρούμε καλά, θα δούμε. Θα έχετε και το όπλο της Ευρώπης να του δείξετε, προφανώς. Σίγουρα, ναι, εντάξει, έχουμε κάποιο πλεονέκτημα. Συμφωνώ. Πρόεδρε, ισχύει ότι σας έκανε πρόταση και το EuroCup εκτός από τον BCL? Όχι, μόνο τον BCL. Με τον BCL έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής. Κανέναν άλλο. Ναι, και προφανώς πρέπει να έχετε δηλώσει συμμετοχή, γραφειοκρατία κτλ. Έχει αρχίσει αυτό? Ναι, ξεκίνησε, γίνονται κάποιες επαφές. Ναι. Και θα δούμε. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τώρα βέβαια εσείς ακόμη είστε σε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Να τελειώσει λίγο αυτό. Έτσι, έτσι. Και θα δούμε που θα πάμε. Να σας ευχαριστήσουμε που μας μιλήσατε, να είστε καλά και βέβαια συγχαρητήρια και καλά, πάλι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια.